Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζουμε να πέρασε τις γιορτές μαζί με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Όπως καταλαβαίνεις, παρακολουθείς το Follow Up, την εκπομπή με τα πολιτιστικά δρόμενα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι μέρες που πέρασαν λοιπόν ήταν όπως και κάθε Χριστούγεννα, πλούσιες σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η κομική παράσταση Mama Pinao. Ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος τραγουδιστής μας μιλάει για τον διαδεδομένο πλέον τρόπο προώθησης της μουσικής από το ίντερνετ και τα μέσα του. Έπειτα, οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού και όχι μόνο, είχαν τη χαρά να απολαύσουν την εβδομάδα Χριστουγέννων, διασκεδάζοντας τη γιορτή των ονείρων. Μαμά διψάω, μαμά πεινάω, μαμά βοήθεια, μαμά αρρώστησα. Σε όλες τις φράσεις υπάρχει η λέξη μαμά. Μια ιερή λέξη από την οποία εμπνεύστηκαν οι συνοθέτες Βασίλης Καρφάκης και Ευθύμης Καρφάς για τη δημιουργία του έργου Μαμά πεινάω. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ξεκαρδιστικές στιγμές στο K2000 το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, καθώς η θεατρική ομάδα Κύκλος ανέβασε την κωμωδία Μαμά Πεινάω. Οι σκηνοθέτες επισημαίνουν το στενό δεσμό μάνας παιδιού στην Ελλάδα, καθώς και την κυριαρχία του κωμικού στοιχείου στο έργο. Η μάνα επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα στο έργο. Συνεχώς με στα τραγούδια και είναι αυτό ο δεσμός, πιστεύω, που άλλη χώρα δεν έχει δημιουργήσει τόσο δυνατά, το τέκνο και η μάνα, δηλαδή υπάρχει στον Έλληνα. Λέμε, όχ, μάνα μου, τη μητέρα βοήθα. Την μάνα μπορείς να τη φωνάξεις πάρα πολλές, με πάρα πολλές διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή μπορείς να πεις, όχ, μαμά, κουράγιο, όχ, ρε μάνα, παράταμε, όχ, μάνα, βοήθεια. Και προσπαθήσαμε με αυτήν την έννοια και με την έννοια της Ελλάδας να εναλλάσσουμε όλες αυτές τις εκφράσεις και τους στόμφους της λέξης μάνα, όχι μητέρα, μάνα, έτσι όπως τη φωνάζει ο μέσος Έλληνας. Και είναι επιθεώρηση, είναι τα γνωστά σατυρικά νούμερα που εναλλάσσονται συνεχώς. Πιστεύω όλη κομμωδία, εντάξει, έτσι όπως το γράψαμε και πιστεύω είναι αρχίζει από εκεί. Ο Έλληνας πάντοτε, η κομμωδία από εδώ ξεκίνησε, στηρίζεται πάντα σε ένα δράμα από κάτω. Άρα δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το έργο δεν είναι δραματικό και δεν είναι κωμικό. Δεν μπορείς να γράψεις κωμικό αν δεν υπάρχει δραματικό από κάτω. Η θεατρική ομάδα αποτελείται από 10 νέους και ταλαντούχους ηθοποιούς. Εγώ παίζω τον ρόλο ενός φοιτητή που είναι σε διάλογο με τη μάνα του και επίσης παίζω έναν Ολύμπιο Θεό τον Ερμή, ο οποίος έχει ξεπέσει και είναι παντρεμένος με μια κοπέλα η οποία απλά με κράζει λόγω ότι δεν την πήγα ας πούμε σε ιδιωτικό επειδή η μάνα μου είχε... Είναι σχετικά κράζει το ελληνικό δημόσιο του το νοσοκομείο όμως. Παίζω το πρώτο νούμερο είναι ο παπάς, σατυρίζουμε παπά, όχι την πίστη, τη χριστιανική πίστη, σατυρίζουμε έναν παπά ο οποίος σκέφτεται μόνο το χρήμα, σκέφτεται να τα οικονομήσει, είναι ένα μυστήριο εξομολόγηση, σατυρίζουμε επίσης μια κοπέλα η οποία το παίζει θεούσα στο 12ο και εγώ παίζω το Δία, ένας άλλος Δίας διαφορετικός, όχι με κυλιακούς, με μπυροκύλι, με τρίχα, τα πάντα, χωρίς κεραυνούς και εντάξει. Εγώ παίζω τη Ζωήτσα που τα έχει με τον Αντωνάκη και παίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες, διακομωδούμε. Το τραγούδι «Διστάνια στις ανακλείδου μαμά γερνάω» ενέπνευσε τους σκηνοθέτες να γράψουν το έργο. Και όσο για τον τίτλο, έρχεται από αυτό το τραγούδι που είπαμε «Διστάνια στις ανακλείδου» και μετά από το γεγονός ότι και οι δυο, εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα ζούμε, στη Μηχανιώνα ζούμε, έχουμε ζήσει σε περιοχή όπου το στοιχείο μάνα υπάρχει πολύ, έχουμε δεθεί με αυτό που λέγεται μητέρα. Καλά, και το μαμά πεινάω και εδώ να σταματήσει, ας πούμε, και να επαναληφθεί μετά από ένα μήνα, δεν θα σταματήσει ποτέ μέσα μας. Αυτό το θεωρώ. Ο τίτλος, σαν μαμά πεινάω και σαν έκφραση στον Έλληνα, δεν θα σταματήσει, πιστεύω, αν και εμείς σταματήσουμε το έργο εδώ. Μαμά πεινάω πάντα μόλις ανοίγει η πόρτα στο σπίτι, θα ακουστεί. Μαμά πεινάω, φτιάξε κάτι, ένα αυγό, αυτό δεν σταματά. Ο Βασίλης και ο Ευθύμης αναφέρονται στον τόπο αφετηρίας της παράστασης, την Νέα Μηχανιώνα. Και όλοι οι ηθοποιοί και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιτεχνική ζωή, αν δεν έχουν ερεθίσματα και δεν υπάρχει το σπέρμα, ρε παιδί μου, της επαρχίας τόσο μέσα τους, δεν είναι τόσο αυθεντικά και τα έργα τους. Νομίζω ότι να ξεκινήσουμε από την Μηχανιώνα, να ξεκινήσουμε από τον τόπο μας, ήταν νομίζω η δικιά μας ζώνη ασφαλείας συγκεκριμένα. <Το->
Οι θεατές γέλασαν με την ψυχή τους, παρά τα προβλήματά τους. Απόδειξη, το δυνατό χειροκρότημα ως το τέλος της παράστασης. Την εποχή μας φυσικά σε μια κωμωδία θα πήγαινα πολύ περισσότερο από ένα δράμα, γιατί ένα δράμα ζούμε. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο στην προσπάθεια του Βασίλη και σε όλο το cast της ομάδας. Κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά τη φράση «Μαμά πεινάω». Τώρα, η μουσική βιομηχανία έχει λάβει νέες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς το ίντερνετ έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας. Ο Πάνος Παναγιώτου μας το αποδεικνύει. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Βασίλη. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα σε ένα ωραίο στούντιο στο ηχόραμα της Περαιάς. Ναι, είναι γνωστό για μένα. Έχετε κάνει πολλές ηχογραφίες εδώ πέρα. Πρόβες κυρίως. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία το στούντιο. Ναι. Και θέλω να μου πεις γενικότερα εσύ, έτσι ως τραγουδιστής πλέον, ως νέος τραγουδιστής, ποια είναι τα ακούσματά σου? Ακούω κυρίως pop και rock μουσική, αλλά γενικότερα δεν έχω πρόβλημα να ακούσω και ελληνικά και οτιδήποτε, και όπερα ακόμα. Ακόμα και όπερα. Ναι, το μόνο στυλ που δεν μου αρέσει έτσι πολύ είναι το rap. Όχι το hip hop, το rap. Ξέρω εγώ που έχει ένα στυλ που πρέπει ο τραγουδιστής να έχει κάνει κανένα φόνο, να βγαίνει, ξέρεις, με τα πιστόλια και έτσι. Και... Σου τώρα για το μέλλον. Τι σπουδάζεις και τι σχεδιάζεις όσον αφορά τη μουσική? Σπουδάζω καταρχήν στις πολιτικές επιστήμες εδώ, ναι, στο Αριστοτέλειο. Τώρα όσον αφορά τη μουσική, ξέρεις, προσπαθώ λίγο να το σχεδιάσω πρώτα στο μυαλό μου τι ακριβώς θέλω να κάνω. Γιατί εντάξει, άλλο το τι σκέφτεσαι όταν είσαι 17 χρονών και σίγουρα άλλο όταν έχεις πάει 19 και πλησιάζεις 20. Και πέρα από αυτό είδα κάποια πράγματα στη μουσική, κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο κτλ. Εντάξει, κάποια πράγματα σίγουρα δεν μου άρεσαν και όλοι, οπότε το ξανασκέφτομαι. Δηλαδή έχει περάσει και πολύς καιρός που δεν έχω να κάνω live. Έχω να κάνω live το καλοκαίρι. Τι ακριβώς έγινε και σε προβλημάτισε και σου έβαλε να σκεφτείς ότι δεν θέλεις να συνεχίσεις με τη μουσική? Είναι περίεργος ο χώρος και δύσκολος. Από την το πιο ότι... απλό σου πω ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός τώρα για να μην μπούμε στα... Και εκμετάλλευση επίσης. Στα περίεργα. Ναι, και εκμετάλλευση. Καταλαβαίνω. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά που δεν λέγονται. Που δεν λέγονται. Και πες τώρα εσύ τώρα νομίζω κάνεις μια μουσική εκπομπή σε ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω πορωθεί έτσι. Πού είναι, σε ποιο σταθμό? Είναι στο δημοτικό ραδιόφωνο. Έχει κάνει μια πρωτοβουλία το δημοτικό ραδιόφωνο. Που έχει κάνει ένα σταθμό, ναι, για εθελοντές, κυρίως φοιτητές και διάφορους συλλόγους. Συλλόγους. Δεν πειράζει. Αλλά είναι εθελοντικά. Εντάξει. Ο καθένας πάει εκεί και το κάνει για... Γιατί του αρέσει. Ναι, για τον εαυτό του. Πώς μπορεί να αναδειχθεί ένας καλλιτέχνης από τα νέα μέσα? Κύριε, κατά ψέματα η τεχνολογία... Είπαμε και πριν, αλλά εννοώ την τεχνολογία, ξέρω εγώ, με τους υπολογιστές και όλα αυτά, ναι, έχει μπει στην προώθηση μουσικής. Ξέρω εγώ, βλέπεις ότι Facebook και Twitter έχουν όλοι διάσημοι τραγουδιστές και νομίζω τα χειρίζονται και μόνοι τους. Προσωπικά ο καθένας. Το Twitter τουλάχιστον νομίζω σίγουρα. Τώρα και το Facebook δεν ξέρω. Και βλέπεις ότι πολλές φορές βγάζουν ένα άλμπουμ και πρώτα κοινοποιούν τραγούδια στο Facebook, δίνουν ένα δείγμα και μετά τα βγάζουν στην κυκλοφορία. Εντάξει, και μέσα από το YouTube υπάρχει μεγάλη προώθηση. Ας πούμε, τελευταίο παράδειγμα ο Justin Bieber που έκανε μεγάλη επιτυχία και αναδείχθηκε από το YouTube. Όλες. Και
μας τα Χριστούγεννα, μια γιορτή ευτυχίας και ελπίδας, για μικρούς και μεγάλους. Βρεθήκαμε λοιπόν στη γιορτή των ονείρων. Το ρεπορτάζ κάνει η Ζένια Κουτουλιά. Την ευκαιρία να νιώσουν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα είχαν τα παιδιά στο Δήμο Θερμαϊκού χάρη στο χριστουγεννιάτικο χωριό που στήθηκε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Πέραια. Σας αρέσει το χωριό εδώ πέρα, πώς φαίνεται? Μου αρέσει το χωριό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι από εδώ πέρα? Είναι η βαρκούλα. Αρέσετε το χριστουγεννιάτικο χωριό? Ναι. Τι ζήτησε για τα Χριστούγεννα για την πρώτη? Ό,τι θέλει να μου φέρει ο Βασίλης. Ό,τι θέλει, να είσαι ελεύθερη, δηλαδή. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Ποια είναι τα αγαπημένα σου παιχνίδια στο PlayStation 3? Box. Το Rage Game. Αυτά. Μία ομάδα πολιτών, σε συνεργασία με την τουριστική επιχείρηση του Δήμου Θερμαϊκού, πήραν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Η πρωτοβουλία ανήκει σε μία ομάδα πολιτών, οι οποίοι θέλησαν με θελοντική δουλειά να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Απευθύνθηκα λοιπόν σε μένα, επειδή θεώρησαν ότι θα μπορούσαμε, χωρίς να ξοδέψουμε λεφτά του Δήμου, να διοργανώσουμε μία εκδήλωση. Και έτσι ξεκίνησε. Θέλω να τονίσω ότι στη προσπάθεια αυτή όλη αυτή η δουλειά είναι εθελοντική. Και από αυτούς οι οποίοι ήρθαν εδώ να βοηθήσουν, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι εθελοντές πολίτες, τα συγκροτήματα, δεν έχει πληρωθεί κανένας, ήρθαν όλοι εθελοντικά. Και δεν έχει ξοδευτεί ούτε μία δραχμή του Δήμου γι' αυτό. Οι δραστηριότητες ήταν ποικίλες και απευθυνόταν σε όλες τις ηλικίες. Όπως βλέπετε, έχουμε Λούνα Πάρκ. Θα έχουμε το παιδικό χωριό ΣΟΣ, θα έχουμε το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και θα έχουμε πολλά μουσικά σχήματα, πολλά χορευτικά σχήματα, πολλά αρκετές χοροδίες και θα έχουμε πολλά παιχνίδια για παιδιά. Αν μας επιτρέψει ο καιρός, γιατί όπως βλέπετε είναι λίγο κρύος. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος του Δήμου Θερμαϊκού Γιάννης Αλεξανδρής και παραχώρησε μία ευχή για το νέο έτος. Νομίζω αυτή η προετοιμασία είναι μια καλή προετοιμασία να βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα και όπως πάντα λέω ότι ο Έλληνας είναι από τη φύση αισιόδοξος. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να επαυξήσουμε την αισιοδοξία μας και να δούμε με καλύτερο βλέμμα το νέο χρόνο του 2012. Και πιστεύω όλοι μας να ταινίσουμε με καλύτερες συνθήκες από το 2011. Merry Christmas! Happy Christmas! Πολλά καλές γιορτές σε όλους! Γεια! Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε μην ξεχνάς. Follow up! Γεια σας!